Κύριε oh. Εβρεμεντίτη, συνεχίστε. Δικό σα. Έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο έχουμε τη χαρά και πάρα, πάρα 40. πολλά μηνύματα uh -huh. κατά τη, για τα διάρκεια που διαβάζετε στι εφημερίδε ε, σχετικά με τη συντάξη mm -hmm. κυρία. Κυρία Άννα, είναι το τελευταίο μήνυμα που έφτασε μόλι τώρα. Λέει καλημέρα, παρακαλώ, α μα πει ο κύριο Μητρόπουλο αν γνωρίζει τι γίνεται με τη συντάξη κυρία μετά την τριετία. Καθώ δεν έχουν μειωθεί ακόμα 50% και τα επιπλέον ποσά θα αναζητηθούν που θα αναζητηθούν να αυξάνονται με τον καιρό. Και επιπρόσθετα δημιουργούν μεγαλύτερη φορολογία στου ανθρώπου και τι χείρε. Τα λέει όλα μέσα σε ένα μήνυμα, κυρία Άννα. Κυρία Άννα, και εκατό χιλιάδε άλλε, κύριοι και κύριε, και χείρε και κύριοι, δεν ευθύνονται. ευθύνονται περίπου εκατό χιλιάδε. Μάλιστα, περίπου εκατό χιλιάδε. Συντάξει, κυρία. Όλε αυτέ οι συντάξει προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Που λόγω ελλείψεω λογισμικού από τον ΕΦΚΑ δεν είχε γίνει περικοπή όταν είχε συμπληρωθεί τριετία από το θάνατο του αεμνίστου. Mm -hmm. Ο ΕΦΚΑ δεν είχε επεξεργαστεί το λογισμικό για να γίνεται η περικοπή από το 70 στο 50. Δεν φταίει η κυρία Άννα. Ούτε οι άλλοι που δεν υπέστησαν την περικοπή. Ενώ τι αντίστοιχε συντάξει κυρία που προέρχονται από το δημόσιο τι περιέκοψαν, αυτέ που προέρχονται από τον ιδιωτικό δεν μπόρεσαν για δική του ευθύνη. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποια δημοσίευματα ότι και 10 και 20, 30 χιλιάδε κύριε Χαριτάδο και κυρία Φώσου θα αναζητηθούν από τι χείρε. Ενώ δεν φταίει σε τίποτα. Άρα λοιπόν, Έτσι. να αναμένει η κυρία, δεν διανοούμε κύριε Φρεμεντίτη, ότι θα γίνει αναδρομική αναζήτηση των χρημάτων από την κυρία και από άλλους κυρίους ή κυρίες, γιατί φταίει εδώ ο ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία να δούμε τι θα αποφασίσει εδώ και να πούμε και κάτι άλλο. Εξαιτικά στι 4 Νοεμβρίου μια απόφαση, μια υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατεία για το αν από τι συντάξει χειρία που είναι 400.000 στην Ελλάδα θα κοπεί μια εθνική σύνταξη. Είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που συνεχίζεται και με τον νόμο Βρούτσι που λέει ότι κανένα δεν θα παίρνει από δύο συνταξιωτικά δικαιώματα διπλή εθνική σύνταξη. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει περικοπή. Αν γίνει, θα υποστούμε μέχρι 30% μείωση συντάξει κυρία, όλε ανεξαιρέτω. Πιστεύω η κυβέρνηση να μην, λέω τορμήσει, να μην διανοηθεί να κόψει τη μία εθνική από τι δύο που παίρνουν οι χείρε. Γιατί και οι δύο είναι μικρέ συντάξει. Να ρωτήσω κάτι πάνω. Μα ενημερώνουν, πριν συνεχίσετε, Σπύρο μου, ότι μας... είναι έτοιμο ο κύριο ε, Χρήσο Τσιλώνη <χω> να μπει στην παρέμβαση να προσθεθεί ο <χω> πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορική Τράπεζα, να τον καλημερίσουμε. Καλή σα μέρα, κύριε Τσιλό. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και συνεχίζουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και συνεχίζουμε. Να Και Ο, ο συνταξιούχο του δημοσίου του έχει υπερικοπεί η σύνταξη ω χείρο ή χείρα. Δεν μπορεί να προσφύγει πλέον αν δεν γίνουν υπερικοπέ στον ιδιωτικό τομέα και να ζητήσει να χρειαστεί τα χρήματα αυτά να το επιστραφούν. Γιατί η ισονομία και η πολιτεία σημαίνει δύο συνταξιούχοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δυνητικά μπορεί να ζητήσει γιατί εμένα κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί όταν μια σύνταξη χειρία, κυρία Φόσκολου και κύριε Χαρετάτο, αποβιώνει ο αίμιστο. Η χείρα την ίδια μέρα παίρνει το 70%. Ενώ ο αίμιστο πλήρωσε. Στην τριετία το 70% γίνεται το 50%. Όχι το 70%, αλλά τη σύνταξη του <συστά> θανόντος που γίνεται 35%. 35, ναι. 35%. Άρα ένα χιλιάρικο που έπαιρνε ο αίμιστο όταν απεβίωσε Γίνεται 450 50. και αφαιρείται και το 6% και γίνεται 320 ευρώ. Τι είναι αυτή η συμπεριφορά απέναντι σε αυτή την κατηγορία συντάξεων. Ένα χιλιάρικο να γίνεται 300 μετά από μία τριετία. Άρα λοιπόν, εδώ σας απαντώ κύριε Χατζαλάτα, ούτε τις προερχόμενες από το δημόσιο έπρεπε να κόψει. Όχι, okay, επειδή De... έχει κοπεί όμω. Άρα ναι, αλλά ναι, 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 δεν φταίνει ισχύρε του ιδιωτικού βεβαίως. τομέα για το ότι βεβαίως. δεν μπόρεσε. Άρα λοιπόν η ισονομία, όχι επί Είμαστε εδώ τρει ε, νομικοί και εσεί είσαι, είσαι εξειδικευμένοι. Άρα να πει ότι ούτε στου προερχόμενου από το δημόσιο, ούτε στου προερχόμενε από το ιδιωτικό θα κάνουμε αυτή την περικοπή, διότι Ωραία. δεν μπορεί να εξαϊλώνεται μία σύνταξη που κατεβλήθησαν εισφορέ που δούλεψε ο ΑΕΜΙσος Αυτό λοιπόν. ακριβώ είπε. Ένα ναι, δημοσίου έτσι. να προσφύγει να ζητάτε χρήματα του πίσω που δεν έχουν